δεν είναι τίποτα. Ναι. Για ένα. Όχι, δεν κάνω. Λέμε τώρα τα δικά μας. Έφυγε κιόλα. Να μας ενημερώνεις γιατί μιλάμε, ρε Θέμη. Γλυκούλα μου. Να έρθω κοντά σου στο τραφυλάκι. Ναι. Είδα, συναντήθηκα με την Έλλη στον περίπατο του Make a Wish πριν λίγες μέρες και ήσουν με τον Αλέξανδρο. Έχω έρωτα με το γιο σου. Είναι ένας κούκλος. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Όχι, σε. Πόσο του μήνος έχουμε σήμερα, 9. Σε λίγες μέρες, σε 8 μέρες κλείνει τα 9. Τα 9. Ταυράκι. Ταυράκι. Ταύραρος. Πώς είναι στα 9 του Αλέξανδρος? Είναι με μια προσωπικότητα σχεδόν ολοκληρωμένη, με πείσμα, αλλά το πείσμα το οποίο, επειδή έχει λίγο πολύ το δικό μου πείσμα, είναι αυτό το DNA που λέμε, ξέρω και το διαχειρίζομαι. Και εσύ είσαι πεισματάρα? Ναι. Δηλαδή? Απλά μεγαλώνοντας κατευνάζεται, γιατί βλέπεις ότι μπορείς να ρίξεις νερό στο κρασί σου. Και πώς, σε ποια πράγματα εσύ έχεις πείσμα? Στους στόχους μου. Όταν βάζω κάποιους στόχους στη ζωή μου, πρέπει οπωσδήποτε να τους φέρω εις πέρας. Δεν δέχομαι δηλαδή δεν να μην τα καταφέρω. Εκτός δρόμου. Μέχρι να τα καταφέρω δεν θα βγω εκτός δρόμου. Αυτό είναι ωραίο πείσμα. Για το πείσμα, ξέρεις, πάει στο μυαλό ότι οι τάβροι είναι και έτσι, θέλουν να γίνονται όλα με τον δικό τους τρόπο. Μην τους χαλάσεις την εικόνα. Δηλαδή, αν το θέλουν έτσι, πρέπει να το κάνουν έτσι. Ναι. Ξέρω όμως και έχω τον τρόπο. Να τον. Πώς για πες μας λίγο το μυστικό. Ξέρεις τι, όταν θέλει να μην κάνει κάτι, παράδειγμα, δεν πρόκειται να τον πιέσω ποτέ να το κάνει. Τον βάζω σε μια διαδικασία, του λέω, δεν πρόκειται να σου πω εγώ τι να κάνεις, γιατί είσαι ανεξάρτητος και έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις κάτι να μην το κάνεις. Εγώ θα σου πω τι θα έκανα στη θέση σου, αν ήμουν στη θέση σου, και από εκεί και πέρα σκέψου το και αποφασίζεις εσύ. Αυτό είναι. Δεν θέλει πίεση, δηλαδή. Δεν θέλει πίεση. Πρέπει να, να θεωρήσει ότι είναι δική του απόφαση. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Το ότι τα τελευταία χρόνια είσαι μόνη σου, είναι και ο μπαμπάς σου, εντάξει. Βέβαια. Είναι η μαμά σου που ξέρω ότι σας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη μαμά σου, η μαμά μου. Δεν μας βοηθάει. Είναι και νέα γυναίκα, εγώ την έχω γνωρίσει, είναι εκεί, είναι παρούσα. Η μητέρα μου είναι παντού. Είναι ένας σύφουνας. Είναι στο σπίτι, είναι στο παιδικό σταθμό, είναι παντού, παντού. Μόνο λύσει την πίστα, δεν θέλει να τραγουδήσει μαζί μου, ξέρεις. Να ανεβεί πάνω. Θα μπορούσε. Να σου πω. Κοίταξε, ναι. Εξωτερικά θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Ναι, αν μπορούσε κιόλα και φωνητικά, γιατί δεν είναι, θες να φύγεις και το ξέρει. Πόσο δύσκολο ήταν, είναι για σένα να έχεις αυτή την ευθύνη στο μεγάλωμα του Αλέξανδρου? Είναι ένα παιδί είναι τεράστια ευθύνη από μόνο του. Δημιουργείς έναν άνθρωπο και θες να τον κάνεις αξιοπρεπή, θες να τον κάνεις ανεξάρτητο. Νομίζω ότι η ανεξαρτησία είναι ένα από τα πιο δύσκολα δώρα που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας. Να το αποκτήσουν. Αυτοεκτίμηση και ανεξαρτησία. Να πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνα τους και να μην έχουν ανάγκη κανέναν. Ουσιαστικά. Βέβαια, και αγόρι, τώρα προσπαθώ λίγο να σε σκεφτώ. Τον έβλεπα, ήταν συνέχεια, ήταν τρυφερός μαζί σου. Πολύ. Είναι. Σε αγκαλιές. Είναι πάρα πολύ τρυφερός. Είναι πολύ δοτικός. Σε σημείο δηλαδή που λιώνω. Κάθε φορά που μπαίνω στο σπίτι, μπορεί να έχει να με δει μια ώρα. Ό,τι και να κάνει, θα σηκωθεί και θα τρέξει πάνω μου, μαμά, μαμά, και θα με πάρει αγκαλιά. Δεν είναι δηλαδή, α, ήρθε η μαμά, okay, εγώ παίζω. Πάντα θα σηκωθεί από το καναπέ, είτε από την κουζίνα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Θέλω να μεγαλώσει πιστεύοντας στις δυνάμεις του. Δεν θέλω να αισθάνεται ότι έχει την ανάγκη κάποιου. Θέλω να πιστεύει ότι θα τα καταφέρει μόνος του. Εγώ του δίνω ό,τι παιδεία μπορώ από το σπίτι και εννοώ όχι την πανεπιστημιακή, τη σχολική παιδεία. Μιλάω για την παιδεία που παίρνει ο κάθε άνθρωπος από το σπίτι του. Που για μένα επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σεβασμός στα ζώα, ο σεβασμός στους ανθρώπους του, ο σεβασμός στη χώρα του, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στον οποιοδήποτε. Να μην είναι ασεβής. Να σέβεται. Κάτι που λείπει πάρα πολύ στην εποχή μας. Ο σεβασμός στον άνθρωπό μας. Γιατί λες ότι λείπει? Έχεις δει πως οδηγούν? Απαγορευτικό πλέον δεν υπάρχει. Είναι όλα. Οι μονόδρομοι έχουν γίνει διπλής κατεύθυνσης. Τα μηχανάκια, αντί να οδηγούν στους δρόμους, οδηγούν στα πεζοδρόμια. Σε ενοχλούν πολύ αυτά, Έξαλλοι με κάνουν. Πώς αλήθεια. Αυτό είναι ασέβεια στον άλλον. Δεν γίνεται στο πεζοδρόμιο να πηγαίνει το μηχανάκι. Δεν γίνεται. Αλλιώς οι πεζοί που θα πάνε, στους δρόμους.
με ενοχλούν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα που παρκάρουν στις μπάρες, στις ζεράμπες. Δεν σκέφτεται ο άλλος τον άλλον. Έχουμε γίνει αυτούλιδες. Εμένα αυτό με ενοχλεί αφόρητα. Δεν σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν, είναι κάποιες ώρες πρέπει να κάνουν ησυχία, γιατί κάποιος μπορεί να ξεκουράζεται. Φωνάζουμε, βάζουμε μουσική. Θυμάσαι παλιά ότι 3 με 5 υπήρχε ώρα εκείνη ησυχία και δεν μας αφήναν να κάνουν φασαρία στο σπίτι μας. Ακόμα και τώρα, εντάξει. Κοίταξε, έχουν αλλάξει λίγο και τα προγράμματα τώρα. Μη συγκρίνεις ναι. την καθημερινότητα. Έχω δηλαδή, παλιά και 2 σύνολο. Η ώρα σταματούσαν οι περισσότεροι τις δουλειές τους. Και πηγαίνανε σπίτι, κλείνανε όλα, ναι. Τα έτρωγες.